ίσως σε συντηρισμό διά του ήρωά του. Οπότε το να κάνουν λίγο πιο ανθρώπινο, αφήνουν τους λίγο πιο εναλλακτικό. Έχουν μια μηχανία που παίρνει τις ηρωές πολύ. Τι κράτος να απομείνει την αποδοσύνη, όταν η λογοτεχνία διαβάζει. Ναι, αλλά ο αστυνομικός, ο οποίος είναι ο ήρωας αυτής. Ήταν υπόλογη της φόρμας. Ήταν κάτω από τη φόρμα. Οπότε... Αυτό. Λοιπόν, πες να πούμε και αυτό. Τι να πούμε. Πες το, το ίδιο μας και τις άλλες που καλφό που είναι εμένα και τις βαλές. Όλοι το έχουν διαβάσει. Ωραία. Πες, πείτε κύριε Κασαντίνα. Πείτε και αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι μια έκδοση που κάνουμε με τον πρόλογο. Εγώ έχω παρακολουθήσει. Να πούμε ένα λέξη μόνο. Αυτό το Πολάρ το δίδει οι εκδόσεις Dolce, ο κύριος Γαλέζος, το μεγάλο αφεντικό εδώ. Πάει το κίνητο. Ο οποίος Dolce, εκτός από διάφορα άλλες δουλειές που κάνουν εκδοτικές εξαιρετικές, αποφάσισε από φέτος να κυκλοφορήσει και μια σειρά Πολάρ, όπως την ονομάζει, με δύο βιβλία το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη φάση, έτσι. Θα δείξει. Ναι. Ο πρώτος λοιπόν της σειράς είναι αυτό το μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού, αυτό δηλαδή από τον ίδιο εκδοτικό που βγάζει και το περιοδικό. Ο πρωτότυπος τίτλος του είναι Δολοφονία, είχε κυκλοφορήσει το 1969. Και επανεκδίδεται τώρα με άλλη εκδόση του Βασίλη του Βασιλικού με το δίδυμο Σκανδιναβικό Σταυρόλεξο. Ήταν αυτοέκδοση. Ήταν αυτοέκδοση τότε. Ναι, η εκδόση 9 ήταν μια σειρά βιβλίων που είχε εκδώσει ο Βασιλικός με δικά του έξοδα και αυτός είχε αναλάβει διανομές, τα πάντα. Τα πήγαινε και σε φίλους, τα έστειλε χέρι με χέρι κτλ. Και βγήκανε όλα μαζί αυτά συγκεντρωμένα. Δεν θυμάμαι πόσα βιβλία. Θυμάσαι Κώστα πόσα βιβλία. Βγήκανε επανεκδόθηκε. Όταν πρωτοβγήκανε ήταν γύρω στα 10-12 βιβλία. Κάπου και εκεί. Επανεκδόθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά πριν 5-6 χρόνια στον Παπαζή σε δύο τόμους. Ναι. Ο Βασιλικός τα είχε σε κουτάκι, τα είχε μετά με πακέτο. Και ο Παπαζής έβγαλε τα περισσότερα από αυτά. Πριν από λίγα χρόνια. Και εμείς πήραμε ένα από αυτά. Τη δολοφονία. Και είναι αυτό εδώ που είναι το 69 το βιβλίο. Και είναι αυτό που διαδίδει το σκανδιναβικό σταυρόλεξο, επειδή συνδέεται και λίγο με αυτό που λέγαμε τι σκανδιναβικέ κοινωνίε. Λοιπόν, η κυρία Κασαβέτη, ταραντάν! Λοιπόν, εγώ. Τι σχέση έχει με τον Τζον Κασαβέτη. Όχι, θεμό, τι πάλι, όχι πάλι, που σταματήσει να πατήσει. Σταμάτα τι προφανεί ερωτήσει, θα λαμβάνει προφανεί απαντήσει. Εγώ θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι είμαι ασφαλώς αναγνώστης αστυνομικής λογοτεχνίας, όχι βέβαια τόσο εξειδικευμένη όσο εσύ. Μα έχει σημασία για ειδική σας γνώμη. Εγώ είμαι περισσότερο στα οπτικοακουστικά, δηλαδή έχω ασχοληθεί με διευθυντικό δράμα, φόσκολο και αυτά. Λοιπόν, ήθελα να πω για το συγκεκριμένο λοιπόν, το διάβασα με πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι που μόλις μου το έδωσε ο Κώστας. Τώρα εντάξει, το καλοκαίρι είναι τελείως τυχαίο, απλά σίγουρα τυχαίο να έχουν περισσότερο χρόνο. Και καλά ελαφρύ ανάγνωσμα και παραλογοτεχνία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ήταν η Μάρση γιατί υπήρχε μια πολυφωνία ρασομονική, θα έλεγα. Δηλαδή, διαφορετικές εκδοχές του. Αυτό ρασομονική, τι αριστούργημα. Και αυτό είναι αστυνομικό. Ναι, και αυτό, ναι. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί επανέρχεται σε μια θεματική που την έχει χρησιμοποιήσει στο μαγνητόφωνο ο Βασιλικός, που στο μαγνητόφωνο μιλάει για τους μετανάστες και για τις μικροκοινότητες των μεταναστών, κυρίως στη Γερμανία. Αυτό είναι μια ιστορία που εξελίσσεται στη Σουηδία το 69, ελληνική βούντα κτλ. Με κάποιους Έλληνες εμιγκρέτες που ένα από αυτήν δολοφονεί. Πεθαίνει η στυλοδό και δεν είναι αυτοκτονία ή δολοφονία κτλ. Όχι, 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 αυτό είναι σωστό. Δεν είναι σπόλια. Απλά είναι το ενδιαφέρον. Θέλω να αναφέρει αυτό και αυτό και σκανδιναβικό σταυρόλεξο, γιατί εξελίσσεται στην Σουηδία. Και εμένα, α πούμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλλον το ενδιαφέρον περισσότερο, α πούμε, εστιάστηκε στο κομμάτι της ηθογραφίας και της περιγραφής, ας πούμε, των μικροκοινοτήτων των Ελλήνων μεταναστών που, ας πούμε, έχοντας διαβάσει κοινωνιολογικές έρευνες ή έχοντας ακούσει αφηγήσεις κτλ. Βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πένιτες, ρακένδιτοι, μπορεί να μην είχαν πάει καν στην πρωτεύουσα του νομού, κατευθείαν τσουβαλιάστηκαν και πήγαν στο εξωτερικό. Οι μαυριδαεροί ζουν σε κάποιες προνεωτερικές καταστάσεις και προσπαθούν έτσι με παγαμποδιές και ασφαλώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα φιλικά και τα συγγενικά δίκτυα εκεί. Δηλαδή, πώς θα μπορείς, υπάρχουν αυτοί οι σύνδεσμοι, έρχομαι από το χωριό, πάω και βρίσκω κάποιον.
υπάρχει αυτή η κοινότητα μεταξύ τους. Όμως αυτοί τελικά βλέπεις ότι δεν ενσωματώνονται όλοι και τόσο. Όλοι αυτοί βέβαια και στο πλαίσιο κάτι κάποιο τρόπο του αντιδικτατορικού αγώνα αυτό. Ναι, υπάρχει ναι. Και ένα δίκιο που πάω. Υπάρχει και το πολιτικό. Γιατί είναι και αυτό το πολιτικό κομμάτι πολύ έντονο εδώ. Λοιπόν, αυτά έχω να καταθέσω. Ήταν πολύ ευχάριστο ανάλογο. Δηλαδή, εγώ μέσα σε δύο μέρες το τελείωσα. Ναι, μπορώ να πω. Ναι, αυτή ήταν και η λογική του. Ναι, ναι, αυτή ήταν και η λογική. Διαβάζονται εύκολα και γρήγορα. Και νομίζω άξιζε, γιατί εγώ προσωπικά εντάξει έχω διαβάσει ένα μεγάλο μέρος. Γιατί το ξέρει και ο Κώστας καλύτερα, είναι χάος η βιβλιογραφική παραγωγή του Βασιλικού. Αλλά αυτό δηλαδή, έχοντας στο μυαλό μου το μαγνητόφωνο, ένιωσα ότι κούμπωσε και ήταν μια παράλληλη ας πούμε αφήγηση. Που θα μπορούσε να είχε διαδραματιστεί πίσω από το σκηνικό ας πούμε περιέγραφε. Πάντως να πω κάτι τώρα για το βιβλίο σχετικά και σε σχέση και με αυτά που είπε τώρα και ο Σαββίδη, επειδή εντάξει εμείς τα έχουμε ζήσει και από πρώτο χέρι, τουλάχιστον ένα κομμάτι της περίοδου εκείνης. Καταρχάς το θέμα της ελληνικής μετανάστευσης που ουσιαστικά είναι κομμάτι της νότιο-ευρωπαϊκής μετανάστευσης κεντρική και βόρεια Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά μεταναστευτικά κύματα και τις μετακινήσεις. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει, δεν φύγαν όλοι τρόπον κοινά αυτόβουλα, αλλά υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου, κρίσεων κτλ. Τα ξέρεις εσύ, Ρωσαντία, για από τα σχετικά. Με τις επιτροπές, συμβάσεις, μεταξύ. Είχαν υπογραφεί συμφωνίες κτλ. Εμείς τουλάχιστον που ανεβήκαμε το 1974 στη Γερμανία, προλάβαμε αυτό το κομμάτι της δεκαετίας του 60, δηλαδή να το πω έτσι πολύ σχηματικά, τον Καζατζίδη ας πούμε να κυριαρχεί κάθε βράδυ ας πούμε σε μια ελληνική ταβέρνα και το τραγούδι του, το φαρμάκι, το διαβατήριο, όπως το λέει, πικρός αντιλητήριο, μάλλον το διαβατήριο του σταθμού του Μονάχου. Βέβαια, υπήρχε πάντα και μία στενή επαφή των φοιτητικών συλλόγων με τις εργατικές κοινότητες, την εποχή της, την εποχή την μεταπολιτευτική, όπου τέλος πάντων τα μυαλά ήταν πάνω από το κεφάλι. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι τουλάχιστον μέχρι που μπήκε τυπικά, ουσιαστικά από το 1990 η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες ζούσαν σε ένα γετό, ακόμα και οι φοιτητές, ζούσαν σε ένα γκέτο το οποίο το δικαιολογήσαμε για τους εργάτες, γιατί εντάξει είχαν το πρόβλημα του γλωσσικού φραγμού, αλλά ακόμα και οι φοιτητές που ήταν σε σαφώς πιο προνομιακή θέση από το εργατικό κομμάτι. Τους άνοιγε το μυαλό, υποτίθεται. Είχαν αυτές τέλος πάντων τα στερεότυπα και τα λοιπά και τις προκαταλήψεις απέναντι. Μιλάω κυρίως για το γερμανικό. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι, και γι' αυτό το ονοματίσαμε και Σκανδιναβικό Σταυρόλογο, γιατί ουσιαστικά ο Βασιλικός είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν έχει γράψει ποτέ το αστυνομικό. Μην πούμε το αστυνομικό, αν το ζήτα είναι αστυνομικό ή όχι, ένα πολιτικό θρίλερ. Είναι και ο ίδιος δεν το αναγνωρίζει σαν αστυνομικό. Ο ίδιος είχε την ετοιμότητα και δημόσια σε κάποια συνέντευξη τέλος πάντων να δηλώσει ότι δεν διάβαζε αστυνομικά. Το Μαρί δεν τον ήξερε, τον γνώρισε τυχαία πριν 4 χρόνια, αλλά κατογοητεύτηκε κτλ. Παρόλα αυτά όμως και εδώ είναι λίγο, πώς να το πω, ας πούμε, λίγο ανεξήγητο. Το γεγονός ότι χωρίς να έχει καμία αναγνωστική και συγγραφική εμπειρία, ο Βασιλικός παραδίδει ένα υποδειγματικό αστυνομικό, μια υποδειγματική αστυνομική νουβέλα με στοιχεία πολιτικού θρίλερ. Αποτυπώνει πάρα πολύ ωραία, εντάξει, τα έχει ζήσει αυτά στα χρόνια της εξορίας, τη σουηδική κοινότητα που είναι πάρα πολύ διαφορετική από τη γερμανική, δηλαδή καμία σχέση. Αυτό το κλειστό στοιχείο της ειδικής κοινότητας δεν υπήρχε τόσο έντονο τουλάχιστον στη Γερμανία. Καλά, δεν μιλάμε για Ιταλία βέβαια, εντάξει, εκεί είναι άλλα τα ζητήματα. Και καταφέρνει και ουσιαστικά παίζει λοιπόν μεταξύ αστυνομικού πολιτικού θρίλερ. Έχει αυτή την αμφιβολία, τη διαρκή, ήταν αυτοκτονία ή ήταν δολοφονία, γι' αυτό και δολοκτονία. Η δολοκτονία. Και τα λοιπά, και είναι ακριβώς και λίγο, εμείς θέλαμε τώρα εκδοτικά, επειδή ξεκινάμε αυτή τη σειρά πολλά που ουσιαστικά συμπληρώνει και το περιοδικό,
θέλαμε λίγο να το κάνουμε update και λόγω του Nordic Noir, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια προς Θεού, αλλά και γιατί στην πραγματικότητα το σκανδιναβικό σταυρόλεξο για τους λίτες των σταυρολέξων είναι ένα ιδιαίτερο σταυρόλεξο, ένα ιδιαίτερο... Έχει ενδιαφέρον βέβαια, άμα το δούμε εκ των υστέρων, επειδή μιλήσαμε και για πολιτική ορθότητα, πολλά πράγματα εδώ δεν είναι καθόλου πολιτικά. Αυτό έχει όμως το ενδιαφέρον, θέλω να πω. Εδώ δεν υπάρχει πολιτική ορθότητα. Όχι, λέω για σήμερα. Πώς επιβάλλει κάποιους κανόνες στη συγγραφή ή στην, στο θέμα και τα λοιπά, η πολιτική ορθότητα και το λόγο και στη γραφή. Εντάξει, ήταν πολύ πιο ελεύθερη η εποχή εκείνη και για το θέμα της πολιτικής ορθότητας και ένα προσωπικό μου σχόλιο, εγώ δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αν είναι η πολιτική ορθότητα ή η λογοκρισία. Καμιά φορά έχω την περίεργη, αυτή την εικόνα, την εντύπωση ότι περισσότερο χειρότερο είναι η πολιτική ορθότητα παρά η λογοκρισία. Γιατί ο λογοκριτής είναι σε αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον πάντως, είναι μια νουβέλα που διαβάζεται μέσα σε δύο μέρες, όπως είπε και ο Σαλία και ο Γιάννη. Και έχει αυτή την αγωνία, ας πούμε, να αποκαλυφθεί. Αυτή την αγωνία να αποκαλυφθεί. Απομυθοποιεί και μια Σουηδία που όσοι την έχουν γνωρίσει τουλάχιστον στα παλιότερα χρόνια. Είχε με αυτό που είπε και ο Νίκος σε κάποια φάση, υπήρχε μια ιδηλιακή σοσιαλδημοκρατική αρμονία όπου όλα ήταν ελεγμένα και προκαθορισμένα από τη γέννηση μέχρι την τελευταία μας κατοικία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κάνει και μια, δηλαδή ουσιαστικά και υπενθυμίζει ότι ο Βασιλικός έχει μια προδιάθεση, είχε μάλλον μια προδιάθεση έτσι ροπή χωρίς ο ίδιος να το έχει συνειδητοποιήσει, γιατί και όταν είχαμε συζητήσει με τον Βασιλικό, τον είχαμε ρωτήσει αν θα ήθελε να γράψει ένα αστυνομικό και μας είπε ότι δεν μπορώ να κάνω να γράψω αστυνομικά. Μπορώ να κάνω ρεύμα καρονάτη, δεν μπορώ να κάνω πάντως είναι από όλους τους αυτά. Ο Βασιλικός, εκτός από το ΖΙΤΑ, αυτό, το ΚΑΠΑ, το ΚΑΠΑ για τον Κωνσταντά, για τον Κωνσταντά, που είναι το θερομέτριο βιβλίο, αλλά πάει στον και το νερό της ΚΟ, επειδή το είναι τέσσερα βιβλία τα οποία είναι στα όρια του αστυνομικού, ότι παίζουν μια μυστηρίου και μια αμφισημία. Είναι αυτό ή δεν είναι αυτό, τι είναι. Γιατί ναι, το... Να σε διακόψω μισό λεπτό, να σου θυμίζω μόνο το, και τον θάνατο του Αμερικάνου και τον ιατροδικαστή. Α, και τον ιατροδικαστή, ναι, για την υπόθεση του Μιάρκου. Αλλιώς είναι σωστό αυτό. Ναι, τον θάνατο Αμερικάνου το διαβάζει. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να μην είχε την εμπειρία κτλ. Αλλά έχει μια όσμωση. Πάει και έρχεται γύρω-γύρω-γύρω σε ορισμένα του βιβλία. Αλλά περισσότερο από διέστηση έχω. Από διέστηση. Εντάξει, πάει, τόσο έχει διπαντευτεί, μην ξέρει λίγο τα βασικά. Αλλά δεν έχει διαβάσει αστυνομικά. Τι θέλω να πω όμως, γιατί είχαμε κάνει και ένα θέμα ο Βασίλης Οντανέλης, νομίζω στο προηγούμενο φορά. Ότι το ΖΙΤΑ που είναι ένα πολιτικό θρίλερ του 1966 και το λάθος του Σαμαράκη, νομίζω είναι το 67 ή το 68, το 67 νομίζω εκδόθηκε. Λίγο πιο πριν. Το οποίο βρήκε. Πιο πριν. Το οποίο έγινε μετά ταινία όμως. Ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά το οποίο βέβαια το 69, το Λάδος Σαμαράκη πήρε το Grand Prix τη Ρωμά Πολυσχέ στη Γαλλία. Ως Ρωμά Πολυσχέ. Το 69 πήρε το βραβείο όταν μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ναι, αλλά εγώ ήμουν στο σχολείο και δεν ήμουν το 69. Όχι, άλλο λέω, δεν λέω την Ελλάδα. Λέω στην Ελλάδα, στη Γαλλία όμως το 69 βραβεύτηκε στο καλύτερο αστυνομικό πιστόρμα της χρονιάς το 69. Το Λάδος Σαμαράκη. Τι θέλω να πω. Ότι το ΖΙΤΑ ως πολιτικό θρίλερ και το λάθος του Σαμαρά που για μένα είναι αστυνομικό, πώς δεν το προτιμώ, είναι όπως είχε γράψει για μένα σωστό ο Βασίλης Οντανέλης σε έναν προηγούμενο τρίτο τρέφο, η χαμένη ευκαιρία του ελληνικού αστυνομικού. Επειδή ακριβώς και οι δύο συγγραφείς δεν ήταν αστυνομικοί συγγραφείς, ούτε διεκδικούσαν το χαρακτήρα και τον τίτλο του αστυνομικού συγγραφέα, όπως ο Μαρής που ήταν ένα συστηματικό συγγραφέα του ίδιου. Και δεν έλεγαν γράψαμε αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι ίσως μια χαμένη ευκαιρία του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος να διεθνοποιηθεί ήδη από τη δεκαετία του 60. Μέσω του ΖΙΤΑ και του λάθους και λόγω του και επίσης και το λάθος έγινε την ταινία, επίσης διεθνή σημαντική απίστευση στην ταινία. Και τον Νιάτσι κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ο Γκο Νιάτσι που κάνει αυτό κάνει το ανθρωπάκι. Λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο ότι υπάρχει ένα αστυνομικό ελληνικό στα όρια
δεν είναι ακριβώς αστυνομικό, είναι στα όρια του είδους, το οποίο διεθνοποιείται, βγαίνει προς τα έξω και θα μπορούσε η ελληνική αστυνομία. Αλλά δεν το κεφαλαιοποιείς. Αλλά δεν το κεφαλαιοποιείς. Οι Γάλλοι σωστά το έκανε. Εμείς εδώ το φοβηθήκαμε. Οι Γάλλοι είχαν ένα τροποκό, πίσω έκανε μια σειρά αστυνομικό. Όχι, απλώς λέω ότι και στο Τεύκο Στρία νομίζω γράψε ένα εξαιρετικό σχετικό κείμενο Βασίλης Οδανίλης για αυτό το θέμα. Πώς είναι η χαμένη ευκαιρία του ελληνικού αστυνομικού οι δύο αυτές ταινίες. Παιδιά, να ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Που ήρθαν εδώ. Μακάρι να μην σα αφήσατε, κυρία Ρετή, μα. Μακάρι να σα αφήσατε περισσότερο κόσμο και εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί καθόλου. Μια ώρα, πώ θα είναι. Μ' άφησε, δεν μ' άφησε, φίλε. Διαφήμιση εξαιρετικά. Μόλι δεν με ακούει, δεν με άφησε. Πώ θα γίνει. Όποιο έχει Facebook, όποιο παίρνει τα mail, ενημερώθηκαν. Όσοι έπρεπε να ενημερωθούν, ενημερώθηκαν. Ευχαριστώ όμως που ήρθατε. Α, τώρα με την Φοβερός. Καλό βράδυ. Όχι, εδώ θέλω να συμπόρεσαι. Είμαστε μεταξύ.